Η λέξη σκάφος είναι παρεξηγημένη στην Ελλάδα. Και αυτό διότι οι περισσότεροι έχουν λανθασμένη άποψη για το κόστος τόσο της αγοράς όσο και της χρήσης. Στην πραγματικότητα υπάρχουν σκάφη για πολύ ακριβά γούστα, αλλά υπάρχουν και επιλογές που απευθύνονται σε αυτούς που θέλουν να κάνουν απλά το χόμπι τους. Συναντήσαμε τον κατασκευαστή Πρόδρομο Μιχαήλ για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τη θάλασσα και το σκάφος. Πώς φτιάχνονται, ποια είναι η διαδικασία, αν οι Έλληνες μπορούμε να δημιουργήσουμε ποιοτικά και ανταγωνιστικά σκάφη έναντι των ξένων ναυπηγείων. Πόσο δύσκολο είναι να κατασκευάσει κάποιος ένα σκάφος? Κυρίως χρειάζονται γνώσεις ναυπηγικές. Γιατί το σκάφος δεν είναι όπως ένα σπίτι, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Δηλαδή, περιλαμβάνει μελέτες που αφορούν πιέσεις, ανώσεις, χίλια δύο πράγματα, που το καθιστά πολύ δύσκολο. Συν ότι για τις θάλασσες δικές μας πρέπει να σκεφτούμε ότι λόγω καιρών θα πρέπει να το κατασκευάσουμε να μπορεί να ανταποκριθεί σε ισχύ και δυνατότητα στις συνθήκες αυτές. Οι Έλληνες έχουμε τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε καλά σκάφη? Είμαστε τόσο ικανοί, νομίζω, που μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε επάξια. Ήδη είναι αρκετοί αυτοί που εξάγουν σκάφη στην Ελλάδα και ελπίζω έτσι με την εξέλιξη που υπάρχει να γίνουν ακόμα περισσότεροι. Πρόδρομε, πες μας λίγο για την διαδικασία που ακολουθείτε εσείς σαν κατασκευαστές για να φτιαχτεί ένα σκάφος από το μηδέν. Ξεκινάμε καταρχήν από την πολυστεργική κατασκευή. Στη συνέχεια μπαίνει η ρητίνη, είναι ο πολυστέρας που λέμε, με συνδυασμό με φύλλα για αλοβάμβακα και διάφορα άλλα υλικά παρόμοια. Που βοηθάει αυτό? Εκμεταλλευόμαστε την αντοχή της ρητίνης και την ελαστικότητα και τις αντοχές του αλοβάμβακα, δημιουργώντας έτσι μια κατασκευή που είναι και δυνατή και ελαστική. Από εκεί και πέρα, εφόσον ένα κουφάρι φτάσει στον χώρο του ναυπηγείου, ξεκινάει το μοντάρισμά του που αφορά όσο αφορά τα φουσκωτά σκάφη, αεροθάλαμος, και ξεκινάμε μοντάρισμα μετά που αφορά όλο τον εξοπλισμό, από τις δέστρες που δένεις στα σκηνιά σου και δένεις στο σκάφος, από ηλεκτρολογικά, από εργάτες άγκυρας, από φώτα, από διακόπτες, από έπιπλα εφόσον μιλάμε για καμπινάδα σκάφη, τα πετσαρίες εφόσον μιλάμε πάλι για καμπινάδα σκάφη. Πόσα άτομα μπορεί να κοιμήσει ένα σκάφος, ένα φουσκωτό σκάφος καμπινάτο κοντά στα 10 μέτρα, άνετα στην καμπίνα του μέσα κοιμίζει 4 άτομα. Φιλοξενώντας συν 2 άτομα χρειαστούν εξωτερικό του χώρο. Αυτόνομο, αυτάρκες, γιατί έχουν πια φαλατωτές πάνω, έχουν γεννήτριες, έχουν ρεύματα, έχουν τα πάντα. Δηλαδή, μπορεί να αφήσει μέσα 2 σκάφος για 15 μέρες και είσαι στον εξοπλισμό όσο αφορά τα τρόφιμα, είσαι αυτόνομος παντού και κάνεις ό,τι θες. Με άριστα το 10. Ναι. Τι βαθμό θα έβαζε στα ελληνικά σκάφη? Το 8 νομίζω είναι ένα καλό βαθμό. Έτσι. Γιατί να επιλέξει κάποιο ένα ελληνικό σκάφο και να μην πάει να αγοράσει ένα σκάφο από το εξωτερικό? Ένα σημαντικό λόγο είναι ότι καλή εσωστρέφεια πια και να υποστηρίζουμε τα προϊόντα μα, το σημαντικότερο. Δεύτερο σημαντικό, ότι η ποιότητα πια σε πολλά σκάφη ελληνικά είναι πάρα πολύ καλή. Και κάτι άλλο σημαντικό, ότι ένα σκάφος που έχει κατασκευαστεί στην Ελλάδα έχει κατασκευαστεί στα δεδομένα του Αιγαίου. Το Αιγαίο δεν υπάρχει πουθενά, δηλαδή είναι κάτι ιδιαίτερο. Σαν κυματισμό, σαν τα πάντα. Οπότε είναι, τα σκάφη τα ελληνικά είναι σκάφη που έχουν κατασκευαστεί στις ελληνικές θάλασσες. Σημαντικό είναι να μπορεί αυτός που αγοράσει ένα σκάφος να πάει χτυπήσει μια πόρτα και να πει: μου έχει τύχει αυτό, έχω αυτό το πρόβλημα. Να λύσει το θέμα άμεσα. Ποιες είναι οι τιμές που κυμαίνονται από ένα μικρό φουσκωτό σκάφος μέχρι ένα μεγάλο σκάφος, το οποίο μπορεί να είναι 10, 11, ακόμα και 12 μέτρα? Κανείς να σκεφτείς ότι το σκάφος αλλάζει ένα 30 πόντους, μπορεί να θεωρείται άλλη κατηγορία. Άλλο το 5,5, άλλο το 5,80. Άλλο το 7,5, άλλο το 8 μέτρο σκάφος. Είναι τελείως διαφορετικά σκαφή. Έτσι και οι τιμές τους. Δηλαδή, σκέψτε ότι μπορεί να βρει ένα σκάφος στα 5,5 μέτρα από χίλιο, τώρα ένα παράδειγμα, 15-20 ευρώ, και να φτάσει ένα σκάφος 10 μέτρων και διαφορά να είναι 200.000-220.000 ευρώ. 150.000 ευρώ, ανάλογα φυσικά και τον εξοπλισμό του.